σας. Είμαι η Μελίνα Κάπη και στο Queen σήμερα έχουμε τον εξαιρετικό σχεδιαστή κοσμημάτων, Περικλή Κονδυλάτα. Περικλή μου, γεια σου. Καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είμαστε σήμερα εδώ, στο νέο σου showroom. Ευχαριστώ που για την πρόσκληση αυτή να μιλήσουμε και με πολύ χαρά σας έχω κοντά μου. Ο χώρος της μόδας έχει το καλλιτεχνικό κομμάτι που είναι και πάρα πολύ όμορφο, έχει όμως και το πιο πρακτικό. Δηλαδή υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία πρέπει να λύσεις για να είναι βιώσιμο όλο αυτό και να μην παραμείνει απλά ως κάτι καλλιτεχνικό. Mm-hmm. Δηλαδή είναι το οικονομικό κομμάτι, είναι το marketing, είναι πολύ πρακτικά θέματα που πρέπει να λύσει κάποιος. Mm-hmm. Κυρίως αυτά. Δεν είναι και αυτά. Ναι. Δηλαδή, αν θες να είναι δουλειά mm-hmm. και να είναι στην κατηγορία δουλειά και όχι το χόμπι μου ή το όνειρό μου, πρώτα θα λύσεις αυτά. Πρώτα θα έχεις κάνει το business plan σου, σε οποιοδήποτε επίπεδο είσαι. Mm-hmm. Έτσι, είτε είσαι ένα παιδί που ανοίγει ένα στούντιο και περιμένει να του έρθει μία το μήνα, είτε γίνεις ένας κολοσσός, δεν μπορεί να μην έχει λύσει αυτό το κομμάτι. Του πω τη βιωσιμότητα, δηλαδή τι παράγω, πόσο κοστίζει, πόσο το πουλάω. Είναι μια δουλειά κανονική, απλά πολύ πιο δύσκολη από όλες τις άλλες. Που εσύ βέβαια όταν ξεκίνησες, δεν ξεκίνησες από μόδα, ξεκίνησες από τα εικαστικά. Ναι. Και αυτό είναι κάτι που γελάω γιατί είναι σαν μαχαίρι στην καρδιά. Στο λέει ένας τόσο ωραίος άνθρωπος που εντάξει, έρχεται πιο ωραίο. Εγώ τις θαυμάζω πάρα πολύ τις σπουδές σου. Δηλαδή, αγαπώ πάρα πολύ τους ανθρώπους που ασχολούνται με εικαστικά, με ζωγραφική, με γλυπτική. Mm-hmm. Και θέλω να πεις λίγο πώς έγινε η μετάβαση. Η μετάβαση δεν αποφασίστηκε ποτέ, έγινε από μόνη της. Και όταν περνούσα ανάμεσα από τις ερωτομηχανές και από όλο αυτό, έλεγα από μέσα μου, λέει, τρακομήρες τώρα. Τι είναι αυτό το ταπεινό από τα πω πράγμα που σπουδάζουν, ας πούμε, ασχολούνται ο κόσμος με τη μόδα. Mm. Το θεωρούσα σε σχέση με αυτά που κάναμε εμείς, που είχαν νοήματα, γιατί η τέχνη έχει σαν βαθύτερο πυρήνα της τη φιλοσοφία και τη σκέψη και όχι το να διακοσμηθεί ένα στίχος ή μια βίλα πλουσίου. Η τέχνη, η ουσιαστική, η πραγματική τέχνη αποσκοπεί στο να βάλει τον άνθρωπο να σκεφτεί. Και αυτό με τραβούσε πάντα, γιατί θεωρούσα ότι έχει μια διανόηση μέσα που μου καλύπτει τα υπαρξιακά μου θέματα. Η μεγαλύτερη δυσκολία που είχες να αντιμετωπίσεις είπε ότι αντιμετωπίζεις και τώρα, γιατί ζούμε σε ένα περιβάλλον που δεν είναι ευνοϊκό για τη μόδα. Η μεγαλύτερη δυσκολία, τώρα δεν θέλω να ακούγομαι επικραμμένος και δεν είμαι καθόλου. Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι η ελληνική νοοτροπία που σνομπάρει τον Έλληνα δημιουργό. Mm-hmm. Okay. Δεν σνομπάρει μόνο τον Έλληνα δημιουργό, σνομπάρει τον Έλληνα τελεία. Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι η ωραιότερη χώρα του κόσμου, είναι οι ωραιότεροι άνθρωποι του κόσμου, είναι η χώρα της διανόησης, του πνεύματος. Δεν έχω καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή, γιατί θα φτάσουμε να απολογούμαστε κιόλας που απλά θαυμάζω κάτι που είναι αξιοθαύμαστο, όχι επειδή είναι η χώρα μου. Δηλαδή, αν ήμουν από άλλη χώρα, πάλι την Ελλάδα θαύμαζα. Έτσι όπως είμαι σαν άνθρωπος εγώ. Και υπάρχει μια προκατάληψη κατά των Ελλήνων σχεδιαστών και των Ελλήνων δημιουργών. Από τα περιοδικά υπάρχει ένας ρατσισμός απεριόριστος. Λυπάμαι πάρα πολύ αυτό, πραγματικά, γιατί οι Έλληνες καταδικάζουν τους εαυτούς τους χωρίς καν να το έχουν καταλάβει. Οι επιρροές σου ποιες είναι? Οι επιρροές μου είναι ό,τι βλέπεις από το δωμάτιο. μ' αρέσουν πάρα πολύ οι πολιτισμοί, οι αρχαίοι πολιτισμοί. Mm-hmm. Εμπνέομαι πάρα πολύ από την αρχαία Ελλάδα, την αρχαία Αίγυπτο, τους Ίνκας, τους Αστέκους, έτσι μου αρέσουν οτιδήποτε έχει κάποιο μυστήριο, κάποια ανακάλυψη, ό,τι θυμίζει η αρχαιολογία, όλο αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, το παραμύθι, όλα αυτά τα πράγματα. Με την κριτική πώς θα πας? Πιστεύω ότι σε όλοι μας θέλουμε αυτό που κάνουμε να αρέσει. Γιατί θέλουμε να αισθανόμαστε ότι είμαστε άξιοι και ότι είμαστε χρήσιμοι και ότι πάνω απ' όλα, επειδή είμαστε ανώριμοι και οι άνθρωποι που είναι σε αυτό το χώρο, είμαστε ψυχολογικά ανώριμοι, δεν έχουμε οριμάσει και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι η αξία μας δεν είναι αυτό που κάνουμε. Η αξία μας είναι αυτό που είμαστε. Είμαστε όλοι άνθρωποι και αξίζουμε. Λοιπόν, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, οπότε επειδή μας βάζαν βαθμούς από μικρή, θεωρούμε ότι πρέπει να πάρουμε άλλον ένα βαθμό από σένα, από το φίλο μας απέναντι, από τον κόσμο.
Με αποτέλεσμα θέλουμε αυτό να μας πούνε μπράβο. Και δεν υπάρχει αυτό το μπράβο πάντα. Υπάρχει κατακραυγή πολλές φορές. Έχω ακούσει πάρα πολλά. Το τελευταίο show που κάναμε με τον Βασίλη ήταν για μένα ό,τι καλύτερο έχει γίνει στην Ελλάδα ποτέ. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ακούσαμε πάρα πολλά ότι εκμεταλλεύομαι τους μαύρους, ότι τους εμφανίζω σαν άγριο ζουλού. Στενοχωρήθηκα, ας πούμε. Σου δίνω ένα παράδειγμα για το τελευταίο. Στενοχωρήθηκα. Γράψανε και πάρα πολύ καλά κάποιοι δημοσιογράφοι από το εξωτερικό που λέω. Κάποιος το κατάλαβε, το είδε και το κατάλαβε. Ναι, δεν είναι. Κοίτα, δεν είναι εύκολο. Άμα σου πω ότι, ότι μου αρέσει να βλέπω να με βρίζουν ή να λένε σε κάτι πρωινά κάποιοι άνθρωποι που είναι άσχετοι με τη μόδα τώρα, που τους έχουν πάρει απλά επειδή είναι πολύ όμορφοι. Ή να λένε και τι είναι αυτά και ποιος θα τα βάλει. Δηλαδή, μην μιλάς, ρε παιδί μου. Υπάρχει κάτι που με ευαισθητοποιεί πάρα πολύ στην εποχή μας, είναι τα social media. Mm-hmm. Λοιπόν, υπάρχει αυτό που λέγεται ανωνυμία στην εποχή μας. Mm-hmm. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές γιατί μου λένε ποια ανωνυμία. Ανωνυμία δεν είναι το κρυφό όνομα ή ότι δεν βάζω τη φωτογραφία μου. Αυτό δεν είναι ανωνυμία. Ανωνυμία είναι ότι κάθομαι μπροστά από έναν υπολογιστή και μπορώ να γράψω ό,τι θέλω επώνυμα, αλλά να μην υποστώ τις συνέπειες αυτού του λόγου μου. Που αν ήμουν σε ένα τραπέζι με έναν άνθρωπο ή στο ίδιο δωμάτιο, θα έπρεπε να τις υποστώ. Αυτό είναι πολύ άνανδρο. Mm-hmm. Αυτό είναι η ανωνυμία. Αποθυμένα έχεις. Αποθυμένα με την έννοια του να έχω θυμό και μίσος και... με αυτή την έννοια, όχι, γιατί όταν στη ζωή μου, καταρχήν έχω ακούσει πάρα πολλά όχι, okay, για να πω τη διαφορά, σαφώς έχω ακούσει πολλά όχι και σαφώς έχω πάρα πολλά σχέδια που δεν έχουν γίνει, αλλά στη ζωή μου εμένα και νομίζω σε όλους τους ανθρώπους, μαζί με αυτά που δεν γίνονται, γίνονται κάποια που δεν γίνονται, κάποια άλλα γίνονται. Οπότε, επειδή στη ζωή μου γινόντουσαν κάποια, και ίσως όχι αυτά που σχεδίαζα και προγραμμάτιζα, έχω ευγνωμοσύνη για αυτά που γίνανε, τα οποία μπορώ να πω ότι είναι πολύ καλύτερα κάποια από αυτά που είχα ονειρευτεί εγώ, γιατί ήταν αυτά που είχα ονειρευτεί ή όπως είχα φανταστεί τη ζωή μου, ήταν η εικόνα που είχα εγώ για την ευτυχία. Αλλά νομίζω ότι ήταν η εικόνα, μόνο η εικόνα. Δεν μπορεί η ευτυχία μας να είναι μακριά μας. Στο υπερπέραν. Αλλιώς δεν είναι η ευτυχία μας, είναι η δυστυχία μας. Δεν μπορεί δηλαδή μια εικόνα που έχεις στο μυαλό σου να πιστεύεις ότι αυτή είναι η ζωή σου και ότι τελικά επειδή δεν την έχεις είσαι δυστυχισμένος. Δεν είναι δυνατόν, είναι παρανοϊκό αυτό. Πρέπει να βρίσκουμε την ομορφιά στη ζωή που έχουμε, στα πράγματα που γίνονται, στα πράγματα που κάθονται, στα ναι. Mm. Άμα κάτσω και σκεφτώ τι δεν έγινε, θα πέσω από το σε ποιο όροφο, στον πέμπτο. Μην ανοίξω αυτό το κουτάκι. Όχι, γιατί είναι ανθρώπινη η κουβέντα που κάνουμε και εκεί είναι πιο δύσκολο να διαχειριστείς. Αυτό πιστεύω. Γιατί δεχόμαστε όμως πιο δύσκολα την απόρριψη στα προσωπικά από ό,τι στα επαγγελματικά? Γιατί είναι πιο ανοιχτή η καρδιά μας, πιστεύω. Και δεν είναι θέμα μυαλού. Mm. Το μυαλό είναι ένα πράγμα φοβερό. Είναι παντοδύναμο και πολύ ανίσχυρο ταυτόχρονα. Είναι παντοδύναμο όταν λειτουργεί υπέρ σου. Και είναι πολύ αδύναμο όταν λειτουργεί κατά σου. Κατά σου λειτουργεί όταν λειτουργεί με τα στερεότυπα που έχουν σχηματιστεί. Τι είναι αυτό που σε εξελίσσει περισσότερο? Μεταξύ της αγάπης και του έρωτα. Mm. Νομίζω ότι οτιδήποτε βιώνει ο άνθρωπος ότι τον εξελίσσει και ότι για κάποιο λόγο υπάρχουν όλα. Ο έρωτας στην αρχαία ελληνική μυθολογία, που δεν ήταν μυθολογία, ήταν φιλοσοφία, ο έρωτας ήταν παιδί της Αφροδίτης και τον απεικονίζανε πάντα σαν ένα μωρό. Γιατί δεν προλάβαινε να μεγαλώσει. Η αγάπη από την άλλη, το λέει και η ψυχανάλυση, ότι είναι οριμότητα, ενώ ο έρωτας είναι ανοριμότητα. Εγώ πιστεύω ότι όλα είναι κομμάτι του ανθρώπου και όλα σε εξελίσσουν. Και ένα μίσος που μπορεί να ζήσεις όταν το συνειδητοποιήσεις τη ματαιότητά του μπορεί να σε εξελίξει. Τίποτα δεν είναι άχρηστο. Ένα πολύ μεγάλο σου όνειρο που θέλεις να πραγματοποιηθεί? Ένα μεγάλο όνειρο... Τα όνειρα τα κάνεις, ξέρω εγώ, όταν είσαι έφηβος ή παιδί. Μετά, όταν διαλύσεις μια καλλιτεχνική δουλειά, ζεις το όνειρό σου. Χωρίς να ακούγεται όμως αυτό ότι γελάς κάθε μέρα. Όχι, και ότι... Είναι υπέροχο όμως που λες. Ναι, δεν είναι όνειρο που είναι συνέχεια ροζ. Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες. Έχει μέσα στο όνειρο, βγαίνει και ένας μπαμπούλας και σε κυνηγάει και ένα τερατάκι. Έχει και λίγο φιάλι μέσα.
Ναι, βλέπει κανένα κόμμενο κεφάλι. Μερικέ φορέ μοιάζει και με φιάλτη. Και λε, δεν μπορεί να είναι η ζωή μου αυτή. Δεν είναι δυνατόν. Αλλά ναι. Σε γεμίζει τόσο πολύ αυτό που κάνει που ουσιαστικά απλά θέλει να εξελίσσεται. Αλλά σου αρκεί. Να σου πω, τα όνειρα είναι πλέον. Απλά η διαφορά που έχουν με τα όνειρα που έκανα όταν ήμουν πολύ μικρό είναι ότι έχουν να κάνουν πιο πραγματικούς στόχους. Δηλαδή, το show που είχαμε ετοιμάσει για το Ντουμπάι πριν γίνει η καραντίνα ήταν ένα τεράστιο όνειρο. Γιατί εγώ ήθελα πάρα πολλά χρόνια να πάω να δουλέψω εκεί. Mm-hmm. Και το ότι πήγαμε στο Ντουμπάι, μας καλέσαν και ότι βρήκαμε τα πολλά λεφτά που χρειαζόντουσαν για να γίνει όλο αυτό κατευθείαν και άλλα πράγματα. Και στο Abu Dhabi και αυτό ήταν, δηλαδή ζούσα το όνειρό μου. Γιατί έλεγα, Θεέ μου, είναι δυνατόν να θέλω αυτό και να συμβαίνει, γιατί δεν μου συμβαίνει συχνά. Και... αλλά ήταν ένα όνειρο που το ήταν υπό εξέλιξη όμως. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν ήμουν εγώ σαν μια καρέκλα και έλεγα «Α, θέλω να φτάσω». Δηλαδή, είχαμε κάνει δουλειά μέχρι να φτάσουμε εκεί. Είχαμε κάνει αυτό το show που το είδανε και μας είπανε «Φέρετε το εδώ». Mm-hmm. Ναι, τα όνειρα πλέον είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Αυτή είναι η διαφορά. Σου εύχομαι να κάνεις συνέχεια όμορφα πράγματα. Σου εύχομαι να ζεις όσο πιο κοντά γίνεται τα όνειρά σου. Ναι. Και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη. Έχεις ένα όμορφο καλοκαίρι. Είπα πάρα πολλά. Καθόλου, είπες υπέροχα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ και σε σένα εύχομαι ό,τι καλύτερο. Μία λαμπρή πορεία. Όσο λαμπερό είναι το πρόσωπό σου, τόσο λαμπερό είναι και η πορεία σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι υπέροχος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.